καταλάβεις. Κάθε καύση έχει και αέρια που εκλείονται. Το θέμα είναι μην κάψουμε όλους τους ωκεανούς μετά και μείνουμε χωρίς νερό. Όχι, αυτό δεν το θέλουμε, γιατί έχουν κεφάλαινες μέσα, έχει και καρέτα-καρέτα, έχει και άλλες μορφές που υπάρχουν στους ωκεανούς και θέλουμε να τις διατηρήσουμε, γιατί να μην ξεχάσουμε ότι ο άνθρωπος έχει πάει σε πολλά μέρη, έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, έχει πάει, Γιώργο μου, και στο διάστημα, όπως βλέπεις την μπλούζα μου, αλλά δεν έχει πάει στα βάθη των ωκεανών. Και εκεί δεν ξέρουμε ακόμα τι κρύβεται. Έχεις δίκιο, αλλά δυστυχώς επειδή είμαστε πολύ άπλιστοι, δεν μπορείς να μας έχει πάρα πολύ εμπιστοσύνη. Μπορεί να κάνουμε και τρελά πράγματα και να το καταλάβουμε μονάχα κατόπιν έως. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Μείνε κοντά μας. Και εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε Σφερόπουλοι για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως πίσω μαζί με Ιντερνομικά και Έλληνα Σπυροπούλου. Φύγαμε. Μια φορά και έναν καιρό, φίλες και φίλοι, δεν ήταν ο άνθρωπος, και να ήταν τώρα είναι ψηφιακός, και γράφει πονήματα, γράφει στίχους, γράφει τραγούδια, γράφει βιβλία. Παλιά πήγαινε σε ένα συμβολιογράφο, τα κατέθετε και είχε πνευματικά δικαιώματα διασφαλισμένα. Τώρα, Έλενα Σπυροπούλου, Νίκο, τιμή μας που σε έχουμε κοντά μας, είσαι η ψηφιακή μας δικηγόρος. Ωραία. Και σε ρωτάω λοιπόν, έχω γράψει εγώ τσούκου τσούκου εδώ το πόνημά μου, φίλες και φίλοι, και θέλω να διασφαλίσω ότι δεν θα μου το κλέψει κανένας, ούτε καν αυτή η κουκουβάγια που έχω κοντά μου. Ακόμα... Και βλέπεις το κοιτάει, βλέπεις πώς το κοιτάει, έτσι. Ακόμα πηγαίνουμε σε συμβολιογράφο, ειδικά για τα γραπτά κείμενα θα συνεχίσουμε ακόμα να πηγαίνουμε σε συμβολιογράφο. Γιατί το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε για να έχουμε μία πράξη που έχει βέβαιη χρονολογία, ούτως ώστε να μπορούμε να αποδείξουμε ότι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή εμείς πρώτοι παρουσιάσαμε αυτό το έργο. Ωραία. Το ίδιο ισχύει και για το ίντερνετ. Δηλαδή, αν αποφασίσεις, όπως σε κάποια άλλη εκπομπή, είχες συγγραφέα που ανέβαζε το έργο της διαδικτυακά. Μπράβο, νιώβει Λύρη. Ακριβώς, η κυρία Λύρη. Δεν είχε καμία ανάγκη να παρουσιάσει το έργο της σε συμβολαιογράφο, γιατί από το ανέβασμα του έργου της στο ίντερνετ και πάλι μπορεί να πάρει μια βέβαιη χρονολογία και έτσι να μπορεί να αποδείξει ότι πρώτη αυτή το παρουσίασε στο κοινό και άρα αυτή είναι η πνευματική δημιουργός του έργου. Δηλαδή, μου λες, Έλενα, ότι αν έχω ένα blog, αν δημιουργήσω ένα blog, στο οποίο ανεβάσω το βιβλίο μου, ακριβώς, το πάρτε το ίντερνετ στα χέρια σας. Αυτό με διασφαλίζει από μελλοντική πνευματική κλοπή. Φυσικά και σε διασφαλίζει και πρέπει να πούμε ότι η πιο συνηθισμένη περίπτωση που έχουμε έργα που ανεβαίνουν για πρώτη φορά στο ίντερνετ είναι κυρίως από μουσικούς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά blog και φόρουμ και άλλα site που έχουν πολλούς καλλιτέχνες, νέους κυρίως, που εμφανίζουν τη δουλειά τους εκεί. Γιατί την εμφανίζουν εκεί? Γιατί γίνεται μια συζήτηση ολόκληρη για το αν αρέσουν οι στίχοι, αν αρέσει η μουσική, αν η σύνθεση είναι σωστή κλπ. Είναι κάπως εξειδικευμένα δηλαδή για μουσικούς. Πρέπει λοιπόν να πούμε και σε αυτούς ότι δεν κινδυνεύουν από το να ανεβάσουν το έργο τους εκεί, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορούν να αποδείξουν ότι το ανέβασαν συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αυτή πρώτη, και άρα αυτή είναι η πνευματική δημιουργία αυτού του έργου. Άρα μου λες ότι όλα τα παιδάκια που είναι σε συγκροτήματα, που είναι ντραμίστες, που είναι με κιθάρες, που κάνουν, γράφουν τλίγκι-τλίγκι στίχους, αλλά και ο φίλος μας που είχε έρθει εδώ στην ψηφιακή Ελλάδα, ο Ζακ Στεφάνου, ακριβώς, που ανεβάζει τη δουλειά του στο myspace.com, είναι διασφαλισμένο. Νομίζω ότι ο Ζακ το ξέρει κιόλας και δεν φοβάται καθόλου. Θα πρέπει να πούμε και στους υπόλοιπους να μην φοβούνται, να χρησιμοποιούν το ίντερνετ σαν εργαλείο, γιατί βοηθάει τη δουλειά τους, βοηθάει την ανταλλαγή απόψεων πάνω στα δικά τους εντελώς εξειδικευμένα ζητήματα της μουσικής και της σύνθεσης. Και ότι δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο. Ακόμη και η αποστολή ενός μουσικού κομματιού μέσω ίντερνετ, επειδή περνάει από το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, παίρνει ημερομηνία. Και άρα μπορούμε να αποδείξουμε ανά πάσα χρονική στιγμή ότι εμείς ήμασταν οι πρώτοι που το δημιουργήσαμε. Και άρα είμαστε οι πνευματικοί ιδιοκτήτες του έργου. Έλενα, τιμή μας, και την άλλη εβδομάδα η Έλενα Σπυροπούλου θα είναι μαζί μας και θα μας λύσει νομικές εταιρείες. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, 7761-408, 7761-286, πάρτε τηλέφωνο, στείλτε mail, υποβάλλετε ερωτήματα και καλά και κακά και προσωπικά και σχέσεων και τα πάντα και Facebook για να έρθω στην κοινωνική δικτύωση και εμείς θα είμαστε εδώ. Αλλά τι σας έχω, φίλες και φίλοι, γιατί είναι εποχές πάντα για δώρα. Σας έχω αποκλειστικά στην ψηφιακή Ελλάδα, ΕΤΕΝΑ, 6 με 7, κάθε Δευτέρα, τον Άγιο Βασίλη, Star.net. Φύγαμε να τον δούμε. Χρόνια πολλά, ψηφιακή Ελλάδα. Για την καινούργια χρονιά εύχομαι περισσότερες φτηνές και γρήγορες συνδέσεις ίντερνετ, περισσότερα λάπτοπ στα παιδιά και περισσότερα iPod για όλους. Η τεχνολογία έχει βοηθήσει πολύ τη δουλειά μου σαν Άγιος Βασίλης. Δεν μου στέλνουν πια γράμματα, αλλά email σε όλα τα παιδάκια. Και δεν πηγαίνω εγώ με τους τάρανδους στα σπίτια τους, αλλά εμφανίζω ένα ψηφιακό ολόγραμμα σε κάθε σπίτι.
Ήταν ο Άγιος Βασίλης, ο ψηφιακός Άγιος Βασίλης. Το ξέρετε ότι μπορείτε να του στείλετε και mail. Και αν δεν προλάβατε φέτος, κάντε το του χρόνου για να σας φέρει το δωράκι που θέλετε. Και εμείς πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε να σας δώσουμε κι άλλη πληροφορία. Ελάτε μαζί μου να δείτε. Θα σας δείξω πώς παίρνετε μία λέξη και βρίσκετε σε όλα τα λεξικά του ίντερνετ που υπάρχει και την εξήγησή της. Ελάτε να το δούμε μαζί. Πού? Foreign world, word, όπως λέξη όχι world όπως κόσμος, .com. Α, translate, χοντρή και χνουδωτή γάτα. Καλύτερο, μου αρέσει πιο πολύ. Προσέξτε, είναι χοντρή και χνουδωτή γάτα, φίλες και φίλοι. Είναι το Google Translate και μεταφράζει τη χοντρή και χνουδωτή γάτα σε όποια γλώσσα του πούμε. Και εγώ λέω να γίνει στα ισπανικά. Και λέει ότι το χοντρή και χνουδωτή γάτα είναι εσπέσο ή άσπερο γάτο. Ορίστε, πώς? Με Google Translate, στη διεύθυνση translate.google.com. Ελάτε να δούμε μαζί και το λεξικό που σας έλεγα. Οπ, τι είναι αυτό? Βάζω μία λέξη, τη λέξη ποντικός. Γιατί τη βάζω? Γιατί η γάτα κυνηγάει τον ποντικό. Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, από αγγλικά, μάλλον θέλω να πάω στα αγγλικά. Πάμε στην επόμενη οθόνη να δούμε τη λέξη ποντικός στα αγγλικά από τα ελληνικά. Ποντικός λέει ότι υπάρχει και γαϊδουρόψαρο, το οποίο έχει να κάνει με τον ποντικό. Ποιος ξέρει τι συνδυασμό έκανε το λεξικό. Και μετά δίνει και άλλες πληροφορίες και μου λέει και για τους αλούβαρδους. Όλα τα σχετίζει το λεξικό, το οποίο τι κάνει? Βάζεις μία λέξη, τη λέξη ποντικός, και στην ψάχνει σε όλα τα λεξικά που υπάρχουν διαθέσιμα στο ελληνικό ίντερνετ. Και έχω κι άλλο να σας πω. Έχετε δει που οι φίλοι σας κάνουν ωραία βιντεάκια και λένε «Α, τι ωραίο βιντεάκι, Νίκο, μάθε μας και εμάς πώς θα κάνουμε βιντεάκι». Έλα να κάνεις το δικό σου βιντεάκι στο animoto.com. Τι κάνω στο animoto.com? Βάζω το βίντεο, τις εικόνες. Προσέξτε πώς απλό είναι. Μόνο εικόνες βάζω. Δένω τη μουσική και η εναλλαγή των εικόνων γίνεται με τη μουσική. Ακολουθεί το ρυθμό. Ντούμπου ντούμπου ο ρυθμός. Ντούμπου ντούμπου αλλαγή εικόνων. Κουλ ο εντελώς ρυθμός. Κουλ η εναλλαγή των εικόνων. Επόμενο μου θέμα, γιατί θέλω να σας φτιάχνω τη διάθεση. Productivity.gr. Τι είναι αυτό? Είναι το site το οποίο σας δίνει χαλαρά εργαλεία για να δουλεύετε γρήγορα. Έχω άραγε και επόμενη, νομίζω έχω και επόμενη οθόνη στο Productivity. Για να σας δείξω ότι σας δίνει πληροφορίες για γρήγορη πλοήγηση όπως είναι το Google Chrome. Μέσα από το Productivity.gr βγήκαμε στο Google Chrome και τι μάθαμε? Ότι με τα tabs του Google Chrome βρίσκουμε τρόπο για γρήγορη και εύκολη πλοήγηση σε όλο το ίντερνετ, ελληνικό και ξένο. Το Google Chrome θα το βρείτε στη διεύθυνση chrome.google.com. Θα το βάλετε στον υπολογιστή σας και θα γίνετε ευτυχισμένοι χρήστες. Αυτό θέλει να σας κάνει η ψηφιακή Ελλάδα. Να μην φοβάστε ιούς. Και είναι υπέρ και για ανώνυμη περιήγηση. Μην το ξεχνάτε το Google Chrome. Πάμε τώρα σε αυτό που ζητάτε κάθε εβδομάδα. Τις διευθύνσεις που είδαμε σήμερα να προλάβετε να τις σημειώσετε. Λοιπόν, ξεκινάω με το wow.gr, το οποίο έχει τα γκατζετάκια που σας δείχνω κάθε φορά. Management, για να κάνετε διαχείριση χρήματος. News.google.com, που είναι όλες οι ειδήσεις με δεκάλεπτη ενημέρωση. Τα περισσότερα κλικ γίνονται η σελίδα news.google.com στα αγγλικά και news.google.gr στα ελληνικά. animoto.com, για να κάνω τα βιντεάκια μου. Productivity.gr, για να δουλεύω χαλαρά και γρήγορα. Chrome.google.com, για να έχω τον καλύτερο browser. Game20.gr, ήταν ο Κώστας και ο Σπύρος που ήρθαν και μας μίλησαν για τα καλύτερα παιχνίδια. Και forfree.gr, που είναι το γυρίστε την πόλη χωρίς πορτοφόλι. Shutters.net, το Celestia. Και foreign world, όχι world σας το είπα, world.com, που είναι η λέξη. Να τη βρείτε και να την αναζητήσετε και να την έχετε στον υπολογιστή σας. Ήταν η ψηφιακή Ελλάδα, που τη βλέπετε κάθε Δευτέρα 6 με 7 με τον Νίκο Βασιλάκο από την ΕΤΕΝΑ, και σκοπός μας είναι να σας εξοικειώσουμε με το ίντερνετ και τις νέες τεχνολογίες. Να χρησιμοποιήσετε το δωρεάν, το φτηνό, το γρήγορο, το εύκολο. Και κυρίως στο να δημιουργήσετε τη νέα γενιά των χρηστών του ίντερνετ, η οποία νέα γενιά δεν έχει ηλικία. Το ξαναλέω, η νέα γενιά του ίντερνετ δεν έχει ηλικία. Είναι για όλους. Μπείτε, συνδεθείτε, κάντε πράγματα, φτιάξτε blog, φτιάξτε site και αμέσως μετά